Συγκινητικό ήταν το κύμα αγάπης του κόσμου για τον 14χρονο μαθητή, ο οποίος θα πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα, όπως ανέδειξε η Κρήτη TV πριν από λίγες ημέρες, οπότε η μητέρα μας άνοιξε την καρδιά της με την ίδια να αντικρίζει τη δυνατή φλόγα της αγάπης και της προσφοράς. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω το Κρήτη TV που από εκεί ξεκινήσαμε, το πρώτο καπετανάκι, το σχολείο μας, όλους τους καθηγητές, το σύλλογο επίσης όλων που έκανε τα πάντα, τα παιδιά, τους γονείς, και τους ευχαριστώ ακόμα που το παιδί μου το κάνουν παιδί τους. Και θέλω να κάνω μια αγκαλιά όλο τον κόσμο και πάλι τα ευχαριστώ είναι λίγα και ότι νιώθω ότι έχω μια μεγάλη οικογένεια. Πολίτες, επιχειρηματίες, φορείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου γυμνασίου, εκπαιδευτικοί και μαθητές ένωσαν τις δυνάμεις τους και απέδειξαν ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η κινητοποίηση του κόσμου ήταν απίστευτη. Ερχόντουσαν κάθε ηλικίας από πάρα πολλά σημεία του Ηρακλείου να μας φέρουν λεφτά. Ερχόντουσαν παιδάκια που μας φέρνανε το χαρτζιλίκι τους. Ερχόντουσαν παππούδες με μαγκούρες που βάζανε μέσα από το υστέρημά τους. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Θα χειρουργηθεί 22 του μηνός. Είναι σπονδυλική στήλη. Σχολίωσης, αλλά σε προχωρημένη κατάσταση. Έχει πειράξει πνεύμονες και πάει για καρδούλα. Αντί για τα ματάκια του, μας βάλανε πρώτα να κάνουμε αυτό, μην έχουμε κανένα ατύχημα. Η κοινωνία της Κρήτης άπλωσε μια μεγάλη αγκαλιά στον 14χρονο, καθώς συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας, ενώ εξίσου συγκινητικό είναι το γεγονός ότι η μαθητική κοινότητα έγινε μια γροθιά, με μαθητές να δίνουν ακόμα και το χαρτζιλίκι τους στους κουμπαράδες που στήθηκαν σε διάφορα σχολεία του Ηρακλείου. Ο κουμπαράς στήθηκε λοιπόν στο σχολείο μας και ερχόντουσαν από όλο το Ηράκλειο να μας φέρουν την προσφορά τους. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο πολύ συγκινητική που καταφέραμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με το λογαριασμό που είχε δοθεί από την οικογένεια να μαζέψουμε σχεδόν όλο το ποσό. Έγινε λοιπόν ένα μικρό δάγμα. Όχι μικρό, μεγάλο. Και κοντά με τον κύριο Σμαραγδά, το διευθυντή μας. Αλλά ευχαριστώ επίσης όλα τα σχολεία τα άλλα. Τους συλλόγους, τα παιδιά, τους γονείς. Το θαύμα των Χριστουγέννων έγινε. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν για τη χειρουργική επέμβαση οπίσκιας ποδηλοδεσίας, η οποία προγραμματίστηκε και τις 22 Δεκεμβρίου σε γνωστό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Ο κύριος Καλαθάκης μας έκανε μια πολύ συγκινητική προσφορά για να κάνουμε μια εκδήλωση στο χώρο του και να πάρουμε όλα τα έσοδα από τις προσκλήσεις. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος μας έκανε μια εξίσου μια μεγάλη προσφορά και σε χρήματα και να αναλάβει όλα τα φάρμακα του παιδιού μετά. Από παντού λαμβάναμε μηνύματα αισιοδοξίας και αγάπης. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ειδικά στις μέρες μας που ο κόσμος ζορίζεται οικονομικά. Η οικογένεια ποντάρει στην αλληλεγγύη του κόσμου και στη δεύτερη χειρουργική επέμβαση που είναι αναγκαία προκειμένου ο 14χρονος να μην χάσει την όρασή του και στο αριστερό του μάτι, ώστε να χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Αγγλίας. Έχουμε χάσει το ένα ματάκι και πρέπει να πάμε για το άλλο, αλλά βέβαια αυτό μετά από ένα μήνα, ενάμιση πιστεύω.